Γεια σα, παιδιά, εδώ είμαι. Εδώ είμαι και περιμένω. Τα γραμματάκια σα περιμένω να μου έρχονται. Έχω δύο κορίτσια σήμερα εδώ. έτσι αρκετά προβληματισμένα με τη σεξουαλικότητά του. Για πάμε. Αγαπητή Μαρία, σου εύχομαι καλή χρονιά για ματιγία προσωπικέ επιτυχίε. Χριστό, σου έχω ξαναστείλει τον προβληματισμό μου στο πρώτο σου επεισόδιο και με βοήθησε με μεγάλη επιτυχία. Τι είπε τώρα! Ελπίζω να είμαι γουρλού. Έχει περάσει αρκετό καιρό από τότε και έρχομαι με ένα δεύτερο. Α, τι ωραία! Αυτά να ακούω. Οι άνθρωποι που μου γράφουν τα το προβλήματά του μου ξαναγράφουν. Δηλαδή, πια επίσημα είμαι ψυχολόγο σα. Τέλο. Αχ, ξεκινάει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι φοιτήτρια 20 χρονών και έχω μια φίλη 30. Παύση εγώ εδώ κάνω, ε! Γιατί έχω καταλάβει τη συνέχεια. Γνωριζόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο από κοινό περιβάλλον και έχουμε το ίδιο χόμπι. Πού είναι? Δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό το χόμπι. Από το καλοκαίρι και μετά έχουμε αρχίσει να κάνουμε πολύ παρέα. Περάσαμε μερικέ μέρε διακοπών μαζί, φυσικά στα πλαίσια κοινή παρέα, και γενικά όσο γνωριζόμαστε δεν είμαστε. Μια από τι ωραίε μέρε του καλοκαιριού μου ξεμολογήθηκε ότι σου αρέσουν τα κορίτσια. Δεν το είχαμε καταλάβει καθόλου. Δεν με σώκαρε αυτό, καθώ είμαι πολύ ανοιχτή στι παρές μου και γενικά δεν κρίνω του ανθρώπου από τι επιλογέ του αλλά από τι πράξει του. Για να μην χρονοτριβώ λοιπόν, από το Σεπτέμβριο με βοηθάει πολύ στην προπόνησή μου. Α, κάνετε γυμναστική μαζί, λοιπόν. Καθώ μου έλειπε η καθοδήγηση και με την καραντίνα ήταν ευκαιρία από άποψη χρόνου. Γενικά, σαν άνθρωπο, είναι πρόθυμη να βοηθάει όπου μπορεί. Οι κοντινοί μου φίλοι το είχαν παρεξηγήσει λίγο στην αρχή, γνωρίζοντα τι επιθυμίε τη ότι και καλά μου την πέφτει. Εγώ δεν έμεινα εκεί γιατί δεν με ενδιαφέρει να το δω ποτέ. Του τελευταίου δύο μήνε έχω παρατηρήσει την έντονη συμπάθειά τη, όπω και η μητέρα μου. Α! Το μόνο που μου είπε η μητέρα μου είναι ότι με έχει σε στενό μαρκάρισμα και να μην κάνω κάτι που θα μετανιώσω. Μπράβο, η Μανούλα. Έχοντα αυτά τα λόγια στο κεφάλι μου, έχω αρχίσει να σκέφτομαι αλλιώ τι κινήσει τη. Ξαφνικά, όντω μου φαίνεται πολύ τρυφερή προ το άτομό μου. Και συνέχεια με προσέχει και με κοιτάει στα μάτια και με γεμίζει κοπλιμέντα και με βρίσκει εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσαν να δηλώσουν ότι τη αρέσω. Εγώ δεν ξέρω πώ να νιώσω για όλο αυτό. Στο παρελθόν είχα μια σχέση με αγόρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείω τη σχέση με κορίτσι, γιατί απλά δεν ξέρω αν το έχω μέσα μου. Και έρχομαι και ρωτάω πώ να τη δράσω, αφού είναι φίλη μου και αρκετά μεγαλύτερη. Τι θέλει από μένα, Μπορεί μια τέτοια σχέση να λειτουργήσει. Και η φιλία μα, μήπω είναι μόνο στο μυαλό μου. Το ξέρω μακριγόρισα, όμω ήταν πολλά αυτά που ήθελα να πω και είναι άλλα τόσα Ελπίζω να βρει την υπομονή να με βοηθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Ωραία, ωραία να φύγει ο χρόνο. Κορίτσι μου, καταρχά τι ωραία που μου ξαναστέλνει. Μήνυμα: Πόσο χαίρομαι εγώ. Θα σου πω άλλη μια καλή συμβουλή τώρα. Περίμενε να δει. Λοιπόν, από την αρχή στο γραμματάκι σου, από την ώρα που μου λε: Είμαι 20 και έχω μια φίλη 30, αυτό δεν μου ακούγεται καλά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να είσαι 20 και να έχει κολλητή ετών 30. Σε αυτή την ηλικία είναι μεγάλη διαφορά. Α, Δεν είναι 30 με 40. Είσαι πολύ νέα για να κάνει παρέα με μία 30χρονη. Θα μου πει ότι μιλάω εγώ για ηλικίε τώρα, αν είναι δυνατόν. Έχω κι εγώ φίλου πολλού σε μικρή ηλικία, 25 χρονού. Εντάξει, κάτω από μια άλλη λογική, α πούμε, ότι είναι μαθητέ μου και του αγαπώ πάρα πολύ και του έχω κάποια πρόσωπα μαθητέ μου πολύ κοντά σε μένα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ όριμοι όμω, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν παρέα με κανέναν άλλον. Εγώ ώρε-ώρε νιώθω μικρότεροι του, α πούμε, από πλευρά εγκεφαλικό μυαλό, δηλαδή από μυαλό. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Όταν μου λε γυναίκε, είναι πολύ διαφορετικέ από του άντρε. Όταν κάνει κολλητή παρέα με μια 30χρονη, Εμένα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι σε γουστάρει. Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Δεν είναι, δηλαδή, οκ, okay, η διαφορά σα τη θεωρώ αρκετά μεγάλη. Τώρα, στο είπε κιόλα η γυναίκα, δεν είναι ότι κρύφτηκε. Και από την ώρα που στο είπε, σου είχε πει το ζουζούνι. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μισό-μισό το πράγμα. Ναι, μπορεί να σε φλερτάρει, μπορεί να σε γουστάρει. Και γιατί όχι, από τη στιγμή που κάνετε κολλή την παρέα, μπορεί να έχει βλέψει για παρακάτω. Φαντάζομαι ότι μια γυναίκα 30 χρονών ξέρει πολύ καλά τι πάνε να πει να είσαι 20. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πιέσει ή οτιδήποτε. Αλλά το πάει λαού λαού πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η οτιδηποτε αλλα το παει λαου λαου πρεπει ειναι παρα πολυ εξυπνη δεν έχει φίλε στην ηλικία τη. Fine! Don't be my friends! I'll buy new friends! ή δεν έχει σχέσει τη, α πούμε, κατά διαστήματα. Δηλαδή, πόσο καιρό τώρα κάνετε παρέα, μου ένα μισή χρόνο, κάτι λέει αρκετό. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση εντωμεταξύ, κάτι. Εσύ τι κάνει, δηλαδή, είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί νιώθω ότι και εσύ λίγο το έχει φτιάξει στο κεφάλι σου. Τώρα, είσαι μικρή, δεν είσαι και πολύ σίγουρη, είχε σχέση με αγόρια, αλλά δεν αποκλείσει και το κορίτσι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό μένει να το δει. Γιατί εγώ έτσι όπω το ακούω το γράμμα, θεωρώ ότι μέχρι τώρα που το έχω διαβάσει, που μου το έχει στείλει σχετικά πρόσφατα, θα μου στείλει ένα και θα μου πει: Ναι, τελικά φιληθήκαμε και κάναμε και ράναμε και κάπω μ' άρεσε. Εκεί το κόβω να πηγαίνει το πράγμα. Καθόλου κακά. Μια χαρά. Με τη μαμά σου έχει καλή σχέση, φαντάζομαι. Ε? Γιατί βλέπω ότι η μανούλα έχει πιάσει το νόημα και σου έχει πει παιδί μου ότι θέλει αλλά ξέρω εγώ τι. Περίεργο εμένα μ' ακούγεται και αυτό. Δεν το είχα εγώ ποτέ με τη μαμά μου αυτό. <σχ> αλλά εν πάση περιπτώσει, <σχ> μην ανησυχεί για το θέμα τη φιλία. Μία σχέση, ρε παιδάκι μου, επειδή έχετε ξεκινήσει φιλικά έτσι κι αλλιώ, σε μία σχέση υπάρχει, <σχ> υπάρχει <σχ> και η φιλία μέσα. Δηλαδή θα πει και τον προβληματισμό σου με τον άλλον. Απλά η σχέση είναι και ερωτική μαζί. Δηλαδή μπαίνει και το ερωτικό κομμάτι. Τώρα. Εγώ, αν ήμουν και στην ηλικία που είμαι, να γούσταρα έναν ένα άνθρωπο, μικρότε, μια γυναίκα αρκετά μικρότερη μου, α πούμε, η οποία, να είναι όμω αυτό το περίεργο μικρότερο, όχι το μικρότερο. Μου φαίνεται περίεργη αυτή τη διαφορά εμένα, δεν ξέρω γιατί μου χτύπησε τόσο άσχημα. Δεν θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ αυτό εγώ. Σ' άφηνα τον άλλον. Οπότε και αυτή αν είναι έξυπνη, θα αφήσει ένα. Αν θε κάτι, θα, θα, συμβεί. Αν δεν θε, δεν θα συμβεί. Ποια φιλία και μπουρδε, μισή χρόνο δεν είναι μια ζωή. Υπάρχουν φιλίε 10, 15, 20 χρόνων που χαλάνε. Γιατί σε έχει πιάσει τέτοια αυτή ότι τη χρειάζεσαι, Γιατί εδώ πέρα βλέπω και μια ανάγκη δική σου. Επίση, να σου πω και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μην το έχει σκεφτεί, ότι όταν μα εκφράζουν το θαυμασμό, με όποιο τρόπο και όταν μα ρένουν με κοπλιμέντα, και όταν είναι τόσο προστατευτική και συναισθηματική απέναντί μα, εν πάση περιπτώσει, αυτό μα ανεβάζει πάρα πολύ, είτε είναι άντρα είτε γυναίκα. <Ροί> When smiling. Δεν έχει καμία σημασία. Κολακευόμαστε. When Και ξαφνικά, κάπω ακιζόμαστε, κάπω νιώθουμε κάτι παραπάνω. Φτιαχνόμαστε. Αυτό φτιαχνόμαστε στο κεφάλι μα. Μπορεί να μην είναι τίποτα, να μην είχε σκεφτεί ποτέ την προοπτική να σε αρέσει το γυναικείο φίλο μέχρι που γνώρισε τη συγκεκριμένη. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει γκέι. Α πούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που έχουν πειραματιστεί και με αυτό το πράγμα και απλά έχουν πειραματιστεί με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάποια ταμπέλα μετά που θα λέει: Τώρα θα πηγαίνω μόνο με γυναίκε. Θα πηγαίνει με αυτού που θε να πα. Αλλά μην μπει σε μια διαδικασία ότι α, με γουστάρει. Γιατί είναι πολύ κολακευτικό να σε γουστάρουν γενικώ. Είναι κολακευτικό και αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία κάτω από όλε τι συνθήκε να μην είχε αυτή την ανάγκη. Απ' 20. Ε, κάνε και ένα λάθο, τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Και να χαλάσει φιλία σα. Τι τραλαθώ. Τι να χαλάσει, δηλαδή. Θα χάσει τον άνθρωπο που σε βοηθά στην προπόνηση. Αν θέλει να είσαι σωστό άνθρωπο, καλή μαζί σου, θα είναι OK. Και με την απόρριψη θα είναι OK. Επίση, από τη στιγμή σου, που σου έχει πει αυτή ότι θα αρέσουν οι γυναίκε, δεν σου έχει πει όμω direct ότι σε γουστάρω. Έχω μία αίσθηση ότι μόνη σου πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο που σου μιλάει, με τον τρόπο που σε προσεγγίζει, και αν αυτό είναι λιγάκι ούψ περίεργο το νιώθει, πε να σταματήσει. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, αυτή η σχέση θα χαλάσει. <Σλυκή> η φιλική, αν προχωρήσει έτσι. Θα χαλάσει. Εκτό αν εσένα σου έχει μπει το ζουζούνι και θε να το δοκιμάσει. Γιατί εγώ αυτό μυρίζομαι. Ότι σου έχει μπει ένα ζουζούνι. Έχει κολακευτεί πάρα πολύ. Και ρε, κάτσε να δω, γιατί και εμένα η ιδέα αυτή μπορεί να, μην, μπορεί να είναι και ωραία γυναίκα. Μπορεί, οτιδήποτε. Τι είναι τίποτα απογορευτικό. Κάπω έτσι αρχίζουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν σημαίνει ότι θα τη χάσει από φίλοι, ή σημαίνει ότι μπορεί να πρέπει να τη χάσει από φίλοι. Γιατί να θέλει τελικά μόνο αυτό από σένα. Δηλαδή, κάποια στιγμή να έρθει ο κόμπο στο χτένι και να σου πει: Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, γιατί σε θέλω, σε κάνω σεράνο. Έχει συμβεί καλύτερε οικογένειε. Με όλων των ειδών των σχέσεων αυτό το πράγμα. Όσο αντέξει. Γιατί ο ένα από του δύο υποφέρει. Αλλά εμένα και μόνο ότι έχετε συνάψει σχέσει φιλικέ δύο άνθρωποι με αυτή τη διαφορά ηλικία, μου κάνει περίεργο. Τι να σου πω, δεν ξέρω γιατί με ενόχλησε τόσο πολύ. Κατά τα άλλα, σου πω εγώ διαφορέ ηλικία πολλέ. Αλλά αυτό μου κάνει λίγο. Παίζει άλλο γήπεδο εσύ. Είσαι ακόμη μικρή. 20 χρονών είσαι μικρή. Αυτό νιώθω. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι, μην αγχώνεσαι. Τράβα κάτω. Γιατί εγώ εκεί σε βλέπω ότι σου έχει λίγο η περιέργεια. Θε ότι αυτή την περίοδο δεν έχει και κάποιον άλλον. Θε ότι είμαστε κάτι καραντίνε, κάτι τέτοια, κάτι αυτά που να τρέχουμε, που να τον βρούμε κτλ. Θε αυτό, θε εκείνο. Δεν ξέρω αν έχει κάνει σεξ. Δεν έχω καταλάβει. Ή όχι. Why not. Και τι έγινε, έχετε υπογράψει που θα είστε για πάντα φίλε. Ένα χρόνο τώρα θα χαλάσει. Λέει. Άντε καλέ, λέει, καλέ. Βουρ, κάνω τι νομίζει. Δε το. Άνοιξε τη κουβέντα. Άνοιξε τη εσύ κουβέντα. Να τα ξεκαθαρίσετε. Άμα θε να ξεκαθαρίσει και τη σχέση αυτή, να πει: να δει. Νιώθω αυτό. Ισχύει ή με τρελή. Επίση, είναι πολύ αφοπλιστικό το να λε την αλήθεια. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου τελικά ότι αυτά τα πράγματα που κάτι. κάπω δεν, δεν, μου κάθονται από το να περιμένω τον άλλο να μου κάνει την ξύγα. Πάω και λέω να σου πω: Νιώθω αυτό ισχύει, γιατί νομίζω. Μήπω βλέπω όνειρο μόνη μου. Είναι αφοπλιστικό αυτό το πράγμα στον άλλο. Δεν το περιμένει. Δεν μ' αρέσουν εμένα τα ύπουλα σε κάνω παρέα για να σε χουφτώσω κάποια στιγμή. Χωρί να λέω ότι αυτό κάνει η γυναίκα. Έτσι μου μύρισε λίγο εμένα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Προτιμώ να είναι ξεκάθαρε οι σχέσει. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν σε τάραξα, αν σε βοήθησα. Αλλά θα περιμένω το τρίτο σου γράμμα που να λε πω πω πόσο δίκιο έχει Μαρία μου για αυτά που μου πες. Έχω άλλο πρόβλημα τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Προχωρώ. Προχωράω και πάω. Λοιπόν, έχω. έχω. Έχω άλλο ένα τέτοιου τύπου. Καλησπέρα μαράκι, ονομάζω Άνα, αλλά όλοι με φωνάζουν τέτα. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, που <laughs> Η Άννα, τι φωνάζουν τέτα, Μπρα, ωραίο. Είμαι 18 νάτο και έχω πρόβλημα με τη σεξουαλικότητά μου, μάλιστα. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να κοιτάζει κοπέλες ερωτικά. <laughs> αλλά αυτό συμβαίνει και με άντρε. Σπανιότερα βέβαια. Είμαι κολλημένη εδώ και καιρό με μια κοπέλα η οποία είναι στην ίδια ηλικία με μένα. Δεν την γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, ενώ σαν χαρακτήρα, γιατί σαν άτομο την ήξερα και νιώθω πολύ όμορφα μαζί τη. Σε σημείο που θέλω να τη μιλάω, να βγαίνω μαζί τη, να τραγουδάω, να πηγαίνω σε όμορφα μέρη. Δεν ξέρω αν είναι ενθουσιασμό ή έρωτα. Πάντω έχω φάει κόλλημα γερό. Αυτή από την άλλη είναι straight. Σίγουρα. Αλλά κάνει και πλάκε του τύπου Έλα σταμάτα να μιλά με αυτήν, ζηλεύω. Κουλουπού. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θέλω γυναίκε ή άντρε. Έχω κάνει κάτι με άντρα, όχι σεξ, αλλά τα υπόλοιπα και με γυναίκα το ίδιο. Τι να κάνω, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Έχω απειβδίσει πολλά φιλιά και τα λοιπά. Να φύγει ο χρόνο. Τι εννοεί! 18 χρονών δεν έχω κάνει σεξ, έχω κάνει τα υπόλοιπα και με άντρα και με γυναίκα. Πώ λειτουργεί αυτό, ρε παιδιά! <laughs> δηλαδή, από τη στιγμή που κάνει σεξ, δεν έχει κάνει καθόλου σεξ. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Έχω κάνει κάτι με άντρα. Όχι σεξ. Ωραία. Εντάξει. Παίρνω ότι δεν έχει κάνει καθόλου σεξ, έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή. Ωραία. Εντάξει. Γιατί αν είχε κάνει σεξ γενικώ, αλλά δεν είχε προχωρήσει με πολλού, θα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί τι άλλο να κάνει. Από τη στιγμή που κάνει σεξ και μετά κάνει μόνο σεξ. Δεν το κόβει. δεν το κόβει για ποιο λόγο. Τι είμαστε. Να πάμε στο διατάφτα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί θα ανακαλύψει ότι είναι κάπω σημαντικό για τη σχέση σου το σεξ. Επίση, με το τι γουστάρουμε και τι μα εξητάρει, Μα δημιουργεί ένα φούντομα μια τρέλα. Είναι τελείω δικό σου θέμα, κορίτσι μου. Μπορεί να είναι. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα ένα φίλο στο σχολείο, ο οποίο δεν είχα καταλάβει αν ήταν γκέι ή όχι. Και μου λέει για το εξή: Μαρία, αν κλείσει τα μάτια σου, δεν θα ξέρει ποιο το χέρι σου, χαϊδεύει. Δηλαδή, μπορεί να είναι άντρα, μπορεί να είναι γυναίκα. Τι λέω, ναι, Οπότε μου λέει, το ήλιο, θα νιώσει αν είναι ωραίο το άγγιγμα. Τι σημασία έχει πια με το χέρι. Το οποίο με είχε σοκάρει, γιατί βέβαια ήμουνα 17. Και λέω, δεν είμαστε καλά που θα με Αλλά έχει δίκιο έτσι να το πούμε και αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει να κλείσει τα μάτια σου, είπα να πει όχι να μην βλέπω ακριβώ, να κλείσω από τα στερεότυπα. Και τι αυτό και εκείνο και τα άλλο, το συνέστημα και πώ μπορεί να σε κάνει ένα άνθρωπο να νιώσει, α πούμε, σωματικά, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τελείω δικό μα. Και αντικειμενικά, το μυαλό μπαίνει και μα ενοχλεί. Και λέει: Δεν είναι δυνατόν να μ' ακουμπάει γυναίκα, δεν είναι δυνατόν να μ' ακουμπάει άντρα. Εγώ θέλω αυτό. Επίση θέλω να είναι ξανθό, ψηλό με γαλάζια μάτια, ξέρω εγώ. Και αν ξαφνικά δω κάποιον με άλλη, άλλο σωματότυπο, ή αν έχει κοιλιά, ή αν δεν έχει κοιλιακού, ή αν έχει μακριά μαλλιά ή κοντά, δεν δε μου σηκώνεται. Να το, το είπα. Τι να πω. Όχι, παιδιά. Γιατί όλα είναι στον εγκέφαλο, στο μυαλό. Το τι μπορεί να μα συντριγκάρει είναι στο μυαλό. Θέλει κιόλα εσύ σου, δεν είναι δυνατόν να κλείσει τα μάτια. Δεν το πίνουμε σαν φάρμακο. Θε εσύ σου, να ξέρει τι και πώ. Τώρα, αν δεν αρέσει, το αποφασίζει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να πάρει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή. Είσαι με αυτή την κοπέλα, η οποία είστε φίλε, αλλά δεν την ξέρει καλά. Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό, δεν έχω καταλάβει. Το ότι αυτή χαριεντίζεται, α πούμε, μαζί σου κάπω, είναι γιατί το έχει καταλάβει προφανώς και να είδες τώρα επαναλαμβάνομαι αυτό που είπα και πριν στο άλλο μου το κορίτσι ότι όταν καταλαβαίνουμε, όταν μας φλερτάρουν πφ, αυτό το έχω νιώσει πάρα πολύ έντονα. Το φλερτ, εγώ με το φλερτ γονατίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όσο καλύτερα με φλερτάρει, μπορεί να μου αρέσει να μην ενδιαφέρει καθόλου σαν άνθρωπο. Αν με φλερτάρει καλά, και εδώ ότι υπάρχει πνεύμα του, και εδώ υπάρχει κάτι, και ότι ενδιαφέρεσαι, ε, εγώ αρχίζω να ενδιαφέρομαι επίση. Χωρί να είναι τίποτα. Δηλαδή, εγώ ερωτεύομαι τον έρωτα γενικότερα. Έχω και αυτό το χούι. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που χαλαρώνει με αυτόν τον τρόπο και που νιώθει μοναδικό. Παίρνει πόντου, του κάνουν ένα ego massage, α πούμε, τύπου ότι. Α, με θέλει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και ξαφνικά φτιάχνομαι. Ψάχνω από μόνο μου. Α πούμε, κάνω αυτά και λέω τι ωραία. Κάπω νιώθω. Χωρί αυτό να σημαίνει οπωσδήποτε τον θέλω τον άλλον. Μ' αρέσει όλο αυτό το vibe, όλο αυτό το συνέστημα που παίρνω. Όλο αυτό ο ερωτισμό που έρχεται προ τα μένα. Όταν σου έρχεται ερωτισμό και είσαι και 18 χρονών και δεν έχει πάει με άντρα. Ε, καρφαλώνει κάποια δέντρα. Λε αυτό, περνά παρέα μόνο σου. Τι να κάνουμε τώρα, γίνονται και τέτοια δηλαδή. Κάπω πρέπει να διοχετευτεί αυτό ο ερωτισμό 18 χρονών δαγκώνει σίδερα γενικότερα. Ναι. Και συνήθω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αυτή η έξαψη, η διάθεση, η ερωτική διάθεση, κάπως πρέπει να εκδηλωθεί, να βγει προ τα έξω. Συνήθω τα αγόρια σε αυτήν την ηλικία και τα κορίτσια, τα κορίτσια είναι λίγο καλύτερα σε αυτήν την ηλικία, τα αγόρια είναι αμπαλά. Πολύ σπάνια να βρει 18χρονο που να μπορέσει να κάνετε κάτι και να περάσει και καλά. Τώρα χωρίς να σου βάζω ιδέε, με τα κορίτσια μάλλον μπορεί να περάσει καλύτερα. <laughs> νιώθω ότι επειδή το σώμα μας το ξέρουμε πολύ καλά, σε αυτές τις ηλικίε, ο πειραματισμός δηλαδή, μόνο σε καλό μπορεί να σου βγει. Δηλαδή θα περάσει καλά. Εγώ έτσι νιώθω. Τώρα, αν το κορίτσι αυτό δεν είναι, λες είναι straight, όταν είναι straight ένα κορίτσι δεν μπορεί να σου πει εσένα ζηλεύομαι μιλάς με αυτή. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι. δεν μπορώ να πω τη λέξη. Αυτό είναι teaser. Θα πω. Κανονικά πριν το teaser μπαίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι teaser. Δηλαδή αυτό που λέμε. Αναφρά. Άτιμη αναφρά. Το πω έτσι παλιακά, θα το έλεγε η γιαγιά μου. Ναι. Αυτό. Σε παίζει λίγο. Χωρί να έχει κάποιο ιδιαίτερο σκοπό για περαιτέρω. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Αλλά έχει, σε έχει καταλάβει και λίγο σε παίζει. Οπότε κι εσύ μπορεί να είσαι λίγο ξεκάθαρη. Δεν πειράζει, σε αυτέ τι ηλικίε μου φαίνεται και εμένα πάρα πολύ δύσκολο το να πει πω αισθάνεσαι ή να στριμώξει τον άλλον. Γιατί φοβάσαι πάρα πολύ την απόρριψη, γιατί με την ίδια ευκολία που θα πει να σου πω κάτι, κάπω εδώ νιώθω ότι σημαίνει αυτό και αυτό, ή κάπω νιώθω ότι σε γουστάρω. Θα σου πει άλλο αλήθεια, εγώ καθόλου, και τελείωσε η ζωή μετά. Γιατί γίνονται και αυτά. Αλλά υπάρχει χιούμορ σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια πρόφαση, πιείτε δύο κρασάκια. Υπάρχει Ξεκάθαρε εσύ να σε βλέπω λίγο ρομαντική, κάτι με τραγούδια. Θε να την πα σε ωραία μέρη και τα λοιπά. Έχει μια προστατευτικότητα, ένα αυτό να τη βγάλει. Την... Οι άλλοι τη βλέπω τρει και διαχωρεύουν εγώ από το γράμμα σου. Αλλούντα λούλη. Δηλαδή, μην φά καμιά χλαπάτσα να θα... έρθει να σου πει Αχ, γνώρισε ένα γκόμενο και πάθει την τεκαλά. Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω να εξελίσσεται σε σχέση. <laughs> το βλέπω όμω, γιατί τα μυρίζομαι εγώ αυτά λίγο από μακριά, ότι μπορεί να δοκιμάσει μαζί τη διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι θα ήταν θετική έχω αυτή τη διάθεση οπότε μπορείς να το πας προς τα εκεί why not, και άμα σου πει ε, μα εγώ δεν είμαι, είμαι straight ε, α, και εγώ, φες κατάλαβα, straight, gay και αυτά δηλαδή, στις γυναίκες είναι λίγο αν δεν είσαι δηλαδή 100% να σε αρέσουν οι γυναίκες, πολύ συνειδητοποιημένοι, υπάρχει χώρος για πολλά Υπάρχει χώρο για πολλά. Γιατί λίγο μα αρέσει αυτό, λίγο μα αρέσει εκείνο, μέχρι να αποφασίσουμε. Μικρή είναι η ζωή. Εμεί επίση μικροί είμαστε. Ε, θα δοκιμάσω και αυτό, θα απορρίψω εκείνο. Επίση, μία γυναίκα από άλλη γυναίκα έχει διαφορά. Ε, Όπω ένα άντρα από άλλον άντρα. Δηλαδή, μπορεί να έχει χαθεί έναν άντρα και να βρεθεί ο τέλειο μετά, ή αυτό που για εκείνη την περίοδο θεωρητικά είναι τέλειο, και να κάνει το ωραιότερο σεξ. Το ίδιο συμβαίνει και με τι γυναίκε. Θα δει. Εγώ νομίζω ότι μπορεί όχι να φλερτάρεις, να είσαι straight μαζί τη κάποια στιγμή. Αν δει ότι ανεβαίνει ο κόμπο, το χτένει πια και ε, βαράνε καμπανάκια τριγύρω. Βουρ, πε τη το, για να δούμε τι θα κάνει. Ή ξέρω εγώ, καθίστε να πιείτε δύο κρασιά. Αυτό που είπα βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Να χαλαρώσουν οι αντιστάσει. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί στην πορεία μπορεί να περάσει και σένα ένα ωραίο γκόμενο και να πει Αχ, μ' αρέσει αυτό. Κατάλαβε. Μην βάζει ταμπέλα. Όλοι στρέιτοι είμαστε και κανεί δεν ξέρει τι έχουμε κάνει στη ζωή. Λέμε τώρα. Ε, αυτά είχα να πω. Τελείωσε ο χρόνο μα. Τι ωραία. Ωραία τα προβλήματα αυτά. Τα ερωτικά αυτού τη φύση που αναζητά να βρει που θα. Ε, παιδιά, θέλει ψάξιμο το σεξ. Δεν είναι απλό. Ο ερωτισμό γενικά τι σε φτιάχνει, τι σε χαλάει κτλ. Αν δεν σε χαλάσει κάτι, πώ θα ξέρει την αυτό που σε φτιάχνει. Δεν γίνεται, παιδιά. Θα φάμε και κάποιες φόλες στη ζωή αυτή, αναγκαστικά. Ελπίζω να τάλισα τα προβλήματά μου με τα κορίτσια μου σήμερα. Τελεία. Θα επανέλθω εγώ, δρυμύτερη. Μην φανταστείτε ότι θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα. Στείλτε μου τα γράμματά σας, τα προβλήματά σας. Σας παρακαλώ, κάποια αγόρια εκεί έξω υπάρχουν, ναι. Προβληματίζονται, δυσκολεύονται. Γιατί μου δυσκολεύονται μόνο τα κορίτσια σε αυτή τη ζωή. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μόνο κακοί οι άντρες Να είναι και τα κορίτσια μου κακά θέλω Στείλτε μου τα γράμματά σας στο maria.solomou.gr Και στο Instagram μου, αν θέλετε, Μαρία Σουλομού, Αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή podcasts Έχετε στο κινητό σα. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.